Να το. Δεν του βγάζει πολύ μάρκη πέρας και να τραφεί και το κόμπι. Δυστυχώς η κατάσταση έχει ξεφύγει. Κάθε μέρα έχουμε και συμβάντα κλοπών. Κάτοικοι είναι εξαγριωμένοι. Πρέπει να βρεθούν άμεσα λύσεις, γιατί όπως βλέπετε εδώ διαμαρτύρονται ότι οι πιο πολλοί φωνάζουν να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας. Δεν είναι λύσεις αυτές. Οι νόμοι υπάρχουν και οι πολίτες δεν μπορούν να είναι αυτοί που θα κανονίσουν και θα πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Αυτό τους είπα ότι δεν θέλουμε τέτοια συμβάντα. Δυστυχώς όμως πολλές φορές μπορεί η κατάσταση να ξεφύγει και πρέπει να την προλάβουμε. Κάναμε συνάντηση και με κάποιους Ρωμά εδώ που κατά την άποψή τους και από ό,τι είδα εγώ είναι φιλείς και θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους ειρηνικά, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί παραβατικοί. Θα πρέπει και εμείς σαν Δήμος, αλλά με τη συνδρομή και των δικαστικών αρχών και της πολεοδομίας του Δήμου, γιατί εδώ καταρχήν είδα σε πολλές κολόνες, εγώ ο ίδιος διαπίστωσα με τα μάτια μου ότι πιο πολλές κολόνες έχουν ρευματοκλοπή. Να έρθει και ο ΔΔΕ να δει τι γίνεται και να δούμε τελικά ποιοι θέλουν να συνυπάρχουν με τους απλούς πολίτες και ποιοι είναι παραβατικοί και δεν πρέπει να υπάρχουν εδώ, να πάνε στη φυσική τους θέση. Ποια είναι η φυσική τους θέση, ας το βρουν οι δικαστικές αρχές. Πάντως εμείς σαν Δημοτική Αρχή θα είμαστε δίπλα στους πολίτες, θα παρακολουθάμε το θέμα και δίπλα, το τονίζω, στους νόμιμους Ρωμά. Αυτοί που δεν ενοχλούν, που στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο και είναι τυπικοί απέναντι στην κοινωνία, δεν έχουμε να τους πειράξουμε και δεν πρέπει να φοβούνται. Όμως οι παραβατικοί θα πρέπει από εδώ και πέρα να αρχίσουν να ανησυχούν. Δεν το δεχόμαστε οι πολίτες μας να καταστρέφονται η περιουσίωση της, ο μόχθος τους, ο υδρότας τους. Θέλω να το σεβαστούν και πρέπει να στηρίξουμε να υπάρχει σεβασμός. Εγώ θα είμαι εδώ, θα ξανάρθω. Σας είπα, υπάρχουν ρευματοκλοπές, υπάρχουν πολλά, δεν μπορώ να τα παριθμίσω όλα. Κάθε βράδυ σχεδόν έχουμε συμβάντα, αλλά εκτός αυτού από εδώ μεταφέρονται και γίνονται και συμβάντα μέσα στην πόλη. Προχτές μας κλέψανε στον περιφερειακό πολλά μέτρα καλώδιο. Παραπροχτές έγινε αλλού άλλο. Κάθε μέρα δηλαδή έχουμε συμβάντα. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι η πόλη δεν αντέχει και οι περιοχές γύρω-γύρω δεν αντέχουν άλλο αυτά τα συμβάντα. Όλο αυτό τον καιρό ασχολούμαι με αυτό το θέμα που λέγεται Ρωμά. Βέβαια, θα πρέπει να γίνει και με την κατάσταση. Υπάρχουν εδώ κάποιες καλύβες που απορώ πώς ζουν άνθρωποι. Ειλικρινά το λέω, απορώ πώς ζουν άνθρωποι. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια ο Δήμος δεν έχει κάνει και πολλές ενέργειες. Έχει κάνει σπασμωδικές ενέργειες. Φέρανε κάτι, ας τα πει ο Θεός, Icebox, τα οποία κάποια για μένα είναι απαράδεκτα. Δεν είναι όχι να μείνουν μέσα Ρωμά, δεν είναι για τίποτα. Θα πρέπει η καμιλόβρηση να γίνουν οι νόμιμες ενέργειες, άδεια, να έχει νερό τρεχούμενο, υδροδότηση, να έχει κόμβο. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε όλες τις ενέργειες και ελπίζω σύντομα με τη βοήθεια του κράτους, γιατί σας το λέω ότι ο Δήμος δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του και είναι φυσιολογικό με τη βοήθεια του κράτους να δούμε αν υπάρχουν προγράμματα, τι υπάρχουν, να γίνει γρήγορα, να φύγουν τουλάχιστον αυτά που δεν είναι αδειοδοτημένα. Να γίνει μετακατάσταση και να δούμε τέλος πάντων και να ψάξουμε τις δικαστικές αρχές ποιοι είναι οι παραβατικοί, γιατί δεν είναι όλοι οι παραβατικοί. Υπάρχουν που θέλουν να ζήσουν ειρηνικά με τις οικογένειές τους και υπήρχαν πάντα Ρωμά στην περιοχή. Νομίζω το γνωρίζετε όλοι. Δυστυχώς όμως είναι αυτοί που λένε οι εισαγόμενοι που πιστεύω δημιουργούν και τα πολλά προβλήματα. Έχω την ιδιοκτησία εδώ. Χτες το πρωί ενημερώθηκα από τον ξάδερφό μου ότι έχουν πάρει την περίφραξη. Ήρθα εδώ, τα είδατε και μόνοι σας. Το οίκημα εδώ είναι νόμιμο, με άδειες και για την περίφραξη. Πληρώνω και ΔΕΙΑΛ. Δίπλα η Ρωμά το νερό τρέχει χωρίς να έχουν ρολόι οτιδήποτε. Κάλεσα, ήρθε η ασφάλεια, ήρθαν αμέσως, έκανα την καταγγελία, ενημέρωσα τον πρόεδρο. Για τι ζημιά μιλάμε, τι ύψους? Γύρω σε 1000 ευρώ. Ζημιά. Αλλά δεν είναι η ζημιά, είναι ψυχολογία και όλα αυτά. Έχετε ξανατιμετωπίσει το ζήτημα? Πριν ένα μήνα μου ανοίξαν την πόρτα από την αποθήκη που ήταν 40 σωλήνες, 3 δεξαμενές ονοστών πλαστικές και κάτι με λύσια κουτιά που είχα. Δηλαδή συνεχόμενο, οι ελιές που έχω πίσω τις μαζεύουν, τις σπάνε, τις κόβουν,
Δηλαδή συνεχόμενα τα προβλήματα. Κυφλάω κάθε βράδυ τώρα που είμαι 85 χρονών, κυφλάω κάθε βράδυ τα πρόβατα στο Μαντρί. Για μια ακόμη φορά γίνομαι μάρτυρες ενός περιστατικού το οποίο είναι παράδειγμα την περιοχή μας. Σε ένα συνάνθρωπό μας, συγκατοικό μας, του χαλάσαν την περίφηξη την οποία με κόπο είχε βγάλει την άδεια για να είναι νομοταγής πολίτης να περιφράξει το οικόπεδό του με πόνο για να μην τον κλέψουν. Όπως αποδείχτηκε, κατάφερε να προφυλάξει τα μέσα, αλλά του κλέψαν τη μάντρα, το φράχτη. Ο άνθρωπος ήταν αγανακτισμένος. Είναι θέμα χρόνου κάποιος να πάρει τον νόμο στα χέρια του. Είναι αυτό που λέω, ότι αυτά τα 30 δευτερόλεπτα μπορούμε να κάνουμε κάτι που θα αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας. Και τότε θα μαζεύεται. Το έχουμε πει πολλές φορές. Μέσα σε 4 μήνες έχουμε καταγγείλει ρευματοκλοπή 4 φορές. Αυτή τη φορά έχουμε καταγγείλει πάλι ρευματοκλοπή και από ό,τι βλέπετε τα καλώδια πάλι κρέμονται κανονικά. Δεν ξέρω γιατί δεν ασχολείται, δεν τη νοιάζει, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Πρέπει να γίνει κάτι χειρότερο. Πρέπει να προφυλάξει το δίκτυό της και να προφυλάξει τη ζωή στις δικές μας και τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Γιατί για μένα οι Ρωμά είναι Έλληνες πολίτες και μετά είναι Ρωμά. Πρώτα είναι Έλληνες πολίτες και μετά Ρωμά. Επομένως και αυτοί υπακούν στο Σύνταγμα, στους νόμους του κράτους που ζούμε. Δεν υπάρχουν ξεχωριστοί νόμοι για τους Ρωμά. Πρέπει να τηρηθούν τα νόμιμα. Έχει την ΔΔΕ, κόβει το ρεύμα, την άλλη μέρα ξανασυνδέεται. Ξανακάνουν καταγγελία. Από εδώ και κάτω που βλέπετε την περιοχή, όποιος θέλει κάνει ό,τι θέλει, χωρίς λογαριασμό σε κανέναν. Δηλαδή, μπορεί να χτίσει σπίτι, να πάρει ρεύμα, να πάρει νερό και δεν τρέχει τίποτα. Δεν έχετε κανένα. Καταγγέλνουμε στην πολυοδομία, καταγγέλνουμε στην αστυνομία. Τίποτα, κανένα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πρέπει να κάνουμε. Εάν αυτοί που είναι αρμόδιοι να εφαρμόζουν τους νόμους δεν μπορούν να τους εφαρμόζουν, να μας το πούν ξεκάθαρα, ούτε εμείς να τους ζαλίζουμε και να αρχίσουμε κι εμείς να παραβαίνουμε τον νόμο. Δεν υπάρχει λόγος να κουραζόμαστε όλοι.